Δύο νέες ηλεκτρονικές πλατφόρμες τίθενται σε λειτουργία το επόμενο διάστημα στο Δήμο Μεγαρέων, στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που θέλει να εφαρμόσει η Δημοτική Αρχή. Μπορώ να πω απερίφραστα ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος και υπερήφανος, διότι με αυτά που έχουν γίνει και με αυτά που είναι σε εξέλιξη όσον αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση του Δήμου, έχουμε μπει στην πρωτοπορία των Δήμων. Τα προγράμματα παρουσιάστηκαν στη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης και έχουν ως στόχο την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη όσον αφορά τα προβλήματα της καθημερινότητας, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα θα ενεργοποιηθεί και η υπηρεσία ηλεκτρονικής έκδοσης πιστοποιητικών, που θα μπορεί ο κάθε πολίτης να τυπώνει στον εκτυπωτή του χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθεί τις δημοτικές υπηρεσίες. Εδώ λοιπόν έχουμε στημένη την πλατφόρμα Intelligent City. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα, όπως θα δείτε εδώ, περιλαμβάνει διάφορες εφαρμογές. Είναι βέβαια η πλατφόρμα η Fix My City, η εφαρμογή. Είναι η εφαρμογή των σχολείων, το Fix My School. Είναι η εφαρμογή City Points, η οποία παντρεύεται με το Fix My City και στη συνέχεια θα σας εξηγήσω με ποιον τρόπο. Και ευελπιστούμε στο μέλλον να έρθουν και άλλες εφαρμογές από αυτή την πλατφόρμα, δεδομένου ότι η ανάγκη που υπάρχει είναι να καλυφθούν πολυεπίπεδες ανάγκες που αυτή τη στιγμή οι Δήμοι δεν έχουν τη δυνατότητα να τις καλύψουν, και ειδικά ο Δήμος Μεγαρέων, που πριν ξεκινήσει όλη αυτή η προσπάθεια, μπορώ να πούμε βεβαιότητας και ας με συγχωρέσουν οι παρευρισκόμενοι, ήταν σχεδόν σε μηδενικό επίπεδο. Την ίδια στιγμή στον δρόμο, εάν διαπιστώσουμε μία βλάβη σε ένα φωτιστικό, ανοίγουμε το κινητό μας, το κινητό μας εντοπίζει αυτόματα που βρισκόμαστε και αυτομάτως εμείς υποβάλλουμε το αίτημά μας συμπληρώνοντας τα στοιχεία που μας ζητάει. Από εκεί και πέρα το αίτημα έρχεται στα υποσυστήματα της πλατφόρμας για διαχείριση και πρακτικά, εδώ τις ξεπερνάω αυτές τις διαφάνειες γιατί είναι ακριβώς αυτά που είπα, στην ουσία έρχεται και παντρεύεται με την δεύτερη εφαρμογή που έχουμε στημένη στην πλατφόρμα, που είναι το City Points. Αν για παράδειγμα ένα αίτημα που υποβληθεί για μια καμένη λάμπα έρθει στην υπηρεσία και το σύστημα από μόνο του διαπιστώσει ότι εκεί σε αυτό το σημείο υπάρχει ένα αποτυπωμένο φωτιστικό από τις αποτυπώσεις που ήδη έχουμε κάνει, τότε στην υπηρεσία του λέει το σύστημα αυτόματα ότι ξέρεις κάτι, η λάμπα η οποία έχει καεί είναι αυτή, έχει τον τάδε αριθμό και πάνω είναι κατεστημένη αυτή η λάμπα, αυτά τα βάτα, αυτή τόσο τύπος, πάρε μια λάμπα και πήγε να αλλάξει. Μία επιπλέον εφαρμογή που είναι εγκατεστημένη είναι αυτή της διαχείρισης των επισκευών και των παραγγελιών στα σχολεία. Πρακτικά εδώ αυτή η εφαρμογή έρχεται να βάλει σε μία τάξη μία δεδαλώδη διαδικασία η οποία ίσχυε μέχρι τώρα στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονταν οι σχολικές επιτροπές και οι διευθυντές των σχολείων όλα τους τα θέματα. Η εφαρμογή είναι πλήρως ηλεκτρονική, η διαχείριση γίνεται κεντρικά από τη σχολική επιτροπή και οι διευθυντές έχουν δικό τους κωδικό που παρακολουθούν τις παραγγελίες τους και τις επισκευές τους. Υπάρχει χρονοσήμανση και είναι κάτι το οποίο θα ξεκινήσει να λειτουργεί εντός μικρού χρονικού διαστήματος και νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο αποτέλεσμα τόσο σε επίπεδο οικονομίας κλίμακας, να το πω με αυτή τη φράση, δηλαδή τόσο σε επίπεδο διαχείρισης χρόνου όσο και σε επίπεδο διαχείρισης χρημάτων. Εδώ πραγματικά ο Δήμος θα καινοτομήσει και το λέω με πλήρη βεβαιότητα και με πλήρη εικόνα του τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στην τοπική αυτοδιοίκηση σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο πρακτικά θα διαχειρίζεται αιτήματα δημοτών οι οποίοι θα θέλουν να εκδώσουν πιστοποιητικά. Το ποια θα είναι αυτά τα πιστοποιητικά θα τα ορίσει ο Δήμος επί της αρχής και μπορεί κάθε τόσο να τα αυξάνει, δηλαδή να δίνει μεγαλύτερες δυνατότητες. Αρχικά συζητάμε για τα πιστοποιητικά γέννησης και οικογενειακής κατάστασης και στη συνέχεια θα δούμε για τις βεβαιώσεις TAP, είναι μια επόμενη σκέψη. Το βασικό εδώ είναι ότι πλέον με αυτή την εφαρμογή, η οποία επίσης θα λειτουργήσει υπό τη σκέπη του Intelligent City, θα είναι δυνατή η υποβολή ενός αιτήματος από ένα δημότη να παραλάβει ένα πιστοποιητικό χωρίς να έρθει ούτε μία φορά στο Δήμο.